Βεβαίως θα μπορούσα να απευθυνθώ σε ξένους και Έλληνες μεγάλους και επωνύμους καλλιτέχνες, αλλά για λόγους οικονομίας, αλλά επειδή πιστεύω ακράδαντα στις κρυφές καλλιτεχνικές σας ικανότητες, θα υλοποιήσουμε όλοι μαζί το όραμά μου. Αρκετά, αρκετά. Την προσαρμογή θα την κάνω εγώ σε συνεργασία με τον Πλαπούτα, κύριε Διοικητά. Με τον Πλαπούτα. Τα κουστούμια θα τα σχεδιάσω εγώ και θα τα ράψει μπουμπού και τη μουσική θα την αναλάβει εγώ. Ριχτείτε στη δουλειά. Πού είναι το γραφείο μου, έχασα τον προσανατολισμό μου. Τα ονόματα θα τα αφήσουμε τα ίδια. Θα αφήσουμε ορισμένα ονοματάκια, α πούμε Αγαμέμνονα, Ιφηγένεια, Κλητεμνίστρα και τα άλλα θα τα αλλάξουμε γιατί δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Ο Κάλχας σε αυτό το έργο έπαιζε. Πλαπούτα, τώρα σταμάτα να με ρωτάς ονόματα και πράγματα που δεν τα θυμάμαι. Γράφει, γράφει, είναι καταπληκτικό. Συνέχισε, συνέχισε, μπράβο. Έχω έμπνευση, έχω έμπνευση, έχω έμπνευση. Το βλέπω, παιδί μου. Βέβαια, εδώ θυμίζει λίγο το πρωτότυπο, αν και δεν το έχω διαβάσει. Αλλά συνέχισε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνέχισε. Τέλειωσα. Πώς τέλειωσα. Τρία λεπτά θα κρατήσει το έργο, βρε. Καλύτερα να μην κάνει κοιλιά. Καλά, λες, θα το ανοίξω στη σκηνοθεσία, το ξεχυλώσω. Θα του βάλω και μπόλικα χωρικά. Τι χωρικά. Έλα, παιδί μου, σαν αυτά που βάζει ο Ευαγγελάτος. Α, μάλιστα. Είναι μανούλας αυτά ο Σπύρος. Ποιος Σπύρος? Μάλιστα. Λέγε Ντάλλας, παιδί μου, τι ετοίμασες εσύ? Εγώ, θείο, ετοίμασα το σόλο από το Περασμένος μου Αγάπες του Μανώλη Χιώτη. Σ' ακούμε. Μάμπο, Χιώτης, Ντάλλας, μάμπο. Τι να σου πω, παιδάκι. Κάτσε πίσω, κάτσε πίσω. Καλό ήτανε? Να κάτσε πίσω, πίσω, ήταν καλό. Η επόμενη! Εγώ θα σας παίξω την ωραία Ελένη. Σ' ακούμπ, μπου. Έλα, πάρε, πάρε με και στην αγκαλιά σου βάλε με. Ο Καραβανέας. Ηρέμησε, παιδί μου, ηρέμησε. Εσύ, Καραβανέα, επειδή σε βλέπω έτσι πολύ αποβλακωμένο και το μάτι σου έχει ένα βοηδήσιο βλέμμα, θα κάνεις το μάντι κάλχα που για τις ανάγκες του έργου θα λέγεται medium σάχλας. Και τι θα μαντέψω? Θα μαντέψω ότι για να φυσήξει ούριος άνεμος θα πρέπει να θυσιάσω και να σφάξω την κόρη μου Ιφηγένεια. Θα μαντέψω ότι θα σφάξετε και τη γυναίκα σας. Εσύ είχαμε σφάξει όλο μου το σόι. Ένα στραβό, ένα γκαβό στην πόρτα σε προσμένει. Άνοιξε πόρτα για να μπω. Ποιο είναι αυτός ο αψηλός με τα γαλάζια μάτια? Είμαι στραβός, είμαι γκαβός. Είμαι ο Μάντης Σάπλας. Πέρασε, κύριε Μέντιε, και πες μας το χρησμό σου. Πώς θα φυσήξει αύριο γάμο το κέρατό σου? Έρθε μου δάφνες για να πιω, να πιω, να μαστρώσω. Και από το πολύ μαστούρωμα σωστό χρησμό να δώσω. Πιάσε, βρε, κλέρι, αργυλέ, με το πολύ χαρμάνι, αυτό που αγοράσαι από το πολύ τσμάνι. Φύσα ρούφα, τραβατώνε, πατατώνε, κι αν αυτόν. Βλέπω από μικρό θέατρο, αλλά τέτοιο πράγμα είχα πολλά χρόνια εδώ. Είσαι ξέρος, λέγε βλαμμένε. Παλιό εγώ να έσφαζα μια σιτεμένη κότα, πώς να τη σφάξω τον τύπο. Τύπος καρατρεμένη. Παπά μου! Δεν κατάλαβα! Εμένα θες να σφάξεις! Εσένα, παιδί μου, για να σφυσήξει, αγέρι! Εσένα, Ιφηγένεια, το λέει η μαμά η Κλέρι. Παπά! Κάμενε τι έλεγε γρήγορα. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σ' αγκαλιάζει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ. Δεν μου πάει καρδιά να είσαι εμά. Παρακαλώ. Καρδιά μου καημένη. Πώς φεστάς και δεν ραγίζεις. Στα ψεύτη δουλειά τόση απόνια που σφάζω για μένα, σε σφάζω για την αεροπορία, για την αεροπορία, κασμός!